Φίλες και φίλοι του Αστρόπολης TV και του Αστρόπολης.gr, καλώς ήρθατε και πάλι κοντά μας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και είμαστε εδώ για να συζητήσουμε μαζί και να αναλύσουμε τα πεπραγμένα της επικαιρότητας, τα πράγματα που μας απασχολούν, να δούμε τη δυναμική του σύμπαντος, το πώς μας αντιμετωπίζει και πώς θα το αντιμετωπίσουμε και εμείς για να βρούμε το σωστό δρόμο για να μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή με το Θείο, γιατί αυτός είναι ο σκοπός μας, μην το ξεχνάμε. Η ζωή λοιπόν έχει πολλά ανεξήγητα που όμως μπορεί να εξηγηθούν μέσα από το μαγικό κόσμο της αστρολογίας. Είμαστε εδώ κοντά σας λοιπόν, σε ό,τι ζητήσετε, σε ό,τι απορίες έχετε, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε πραγματικά τι είναι αυτά τα οποία συμβαίνουν, γιατί οδηγούμαστε σε ατραπούς οι οποίοι μας βγάζουν σε αδιέξοδα και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες καταστάσεις. Είναι απλά τύχη. Ό,τι συμβαίνει στο σύμπαν. Ο Θεός παίζει ζάρια με τον κόσμο, δεν νομίζω. Η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική και υπάρχουν πολλοί άγνωστοι δρόμοι που προσπαθούμε σιγά σιγά να τους ερευνήσουμε. Δεν είμαστε μάγοι, δεν είμαστε θεοί, προσπαθούμε να ενωθούμε με το Θείο, προσπαθούμε να βρούμε το δρόμο μας και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Ας δούμε λοιπόν τώρα στη σημερινή μας εκπομπή τι έχουμε να προσδιορίσουμε. Το κατά πόσο τα γεγονότα συμβαίνουν τυχαία ή έχουν κάποια λογική, κοινή λογική μεταξύ τους, η οποία τα συνδέει μέσα στο χωροχρόνο, σε ανύποπτο θα λέγαμε χρόνο και διάστημα και πώς αυτά ενώνονται κάποια στιγμή που το σύμπαν θέλει να τα διαμορφώσει μαζί. Εδώ λοιπόν γιατί το λέω. Έχουμε τους πλανητικούς συνοδικούς κύκλους, οι οποίοι βρίσκονται σε πορεία στο σύμπαν και που ποτέ δεν σταματούν. Πολλοί πιστεύουν ότι ένας συνοδικός κύκλος, παραδείγματος χάρη Κρόνου Ποσειδώνα ή Κρόνου Πλούτονα ή Δία Πλούτονα ή Δία Ποσειδώνα ή Δία Ουρανού, ότι κάποια στιγμή κάνουν τον κύκλο τους και σταματάνε. Δεν το θεώρησα ποτέ αυτό λογικό ότι μπορεί να είναι για να συμβαίνει, γιατί απλούστατα είναι μία ενέργεια η οποία μένει στο σύμπαν, υπάρχει στο σύμπαν και απλώς ενεργοποιείται από κάποιες άλλες συμπαντικές δυνάμεις οι οποίες έχονται να το ξαναφέρουν πάλι στο φως και να επισημάνουν πράγματα και καταστάσεις. Θα ταξιδέψουμε λοιπόν μαζί στο χωροχρόνο σήμερα, βλέποντας και αναλύοντας τις συνόδους του Κρόνου Πλούτονα και του Κρόνου Ποσειδώνα, οι οποίοι στιγμάτισαν τη ζωή μας το τελευταίο διάστημα και να δούμε τι σχέση έχουν με το παρελθόν. Ας πάμε λοιπόν να δούμε εδώ Το πρώτο κύκλο, ο οποίος συνέβη, η σύνοδός του, συνέβη τον Γενάρη, 12 Ιανουαρίου του 2020 και που ήταν ο Κρόνος Πλούτονας, που έγινε για πρώτη φορά αυτή τετραπλή σύνοδος εδώ, Ήλιου, Πλούτονα, Κρόνου, Ερμή, και η οποία στιγμάτισε τη ζωή μας φέρνοντας τον κορονοϊό και φέρνοντας αυτή την αρρώστια η οποία ουσιαστικά διέλυσε την κοινωνικότητά μας και τη ζωή μας. Θα δούμε λοιπόν τι σχέση έχει αυτό εδώ με το παρελθόν και πώς ενεργοποιούνται. Στο ψάξιμο που έκανα, γιατί η αστρολογία είναι έρευνα, είπα, θα το ξαναπώ και πάλι, δεν δικαιολογούμε, ερμηνεύουμε και προσπαθούμε να βρούμε διαστάσεις κοινές μέσα στο σύμπαν οι οποίοι συνδέουν τα γεγονότα. 22 και 46 του εγώ καιρό, παρακαλώ, σημειώστε αυτό, αυτή τη μοίρα, και 17 και λιονταριού αυτή τη μοίρα στη θέση της Σελήνης. Λοιπόν, έχουμε και λέμε 22 και 46 του εγώ καιρού. Φεύγουμε λοιπόν από εδώ, αρκετή ήταν η παρουσία του συνόδου Κρόνου Πλούτονα και πάμε να δούμε εδώ έναν άλλο χάρτη. Είναι η σύνοδος Κρόνου Ποσειδώνα του 1952, παρακαλώ. Προσέξτε εδώ τι συμβαίνει. Το σημείο Κρόνου Ποσειδώνα η σύνοδος που είναι 22 και 46. 22 και 46, δηλαδή στο σημείο που έγινε ακριβώς η σύνοδος Κρόνου Πλούτονα και που αυτό το σημείο έχει άμεση σχέση με άλλη ιστορία η οποία πάει πολύ στο παρελθόν. Ξαναγυρίζουμε, δεν θέλω να σας κουράζω με τους αριθμούς, αλλά προσέξτε και πού πάμε. Στην έρευνα που έκανα έψαξα να βρω κοινά στοιχεία που μπορεί να εμπεριέχονται στην προηγούμενη πάλε ποτέ εποχή, στις 8 Ιανουαρίου του 450 π.Χ. παρακαλώ, όπου είχαμε μια άλλη σύνοδο Κρόνου Ποσειδώνα, για να δούμε ουσιαστικά τι συνέβη σε εκείνη την σύνοδο. Εδώ βλέπουμε λοιπόν
τον Κρόνο Ποσειδώνα στις 17 του υδροχώου, και προσέξτε, 17 του υδροχώου, σας είπα να κρατήσετε τη σελήνη στη σύνοδο Κρόνου Πλούτονα, που ήταν στις 17 του λιονταριού, ακριβώς απέναντι. Δεν είναι τυχαία τα γεγονότα αυτά, δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαία. Προσέξτε όμως να δείτε κάτι. Εδώ λοιπόν έχουμε τη σύνοδο Κρόνου Ποσειδώνα του 450 επαναλαμβάνω π.Χ. που έφερε μετά από 2 χρόνια, το 430, μετά από 420 χρόνια σχεδόν, έφερε το λοιμό των Αθηνών, ενεργοποιώντας με μία έκλειψη εκείνης της εποχής. Παρότι είχαν περάσει δηλαδή 20 χρόνια, ενεργοποιήθηκε από μία έκλειψη και έφερε αυτό εδώ το αποτέλεσμα του λοιμού των Αθηνών, η οποία ήταν η περιβόητη ασθένεια, το πρωτομεγάλο ξεκίνημα, αν θέλετε, πριν από τη γέννηση του Ιησού, αυτό που ουσιαστικά υπάρχουν οι αναφορές του, ως η μεγαλύτερη επιδημία και η μεγαλύτερη αρρώστια που πέρασε ποτέ π.Χ. στην ανθρωπότητα. Οι αναφορές της είναι αυτές. Πάμε να δούμε όμως και κάτι άλλο, το οποίο επίσης είναι συγκλονιστικό σε αυτή τη σύνοδο του Κρόνου Ποσειδώνα του 450 επαναλαμβάνω π.Χ. Πάμε να δούμε εδώ και βλέπουμε εδώ, είναι, προσέξτε, Κρόνος Πλούτονας τη συνόδου του 450 π.Χ. επαναλαμβάνω, κοιτάξτε που είναι το μεσοδιάστημα Κρόνου Πλούτονα, 22 και 46 παρακαλώ. Άρα τι έχουμε λοιπόν, ένα συσχετισμό απίστευτο, συγκλονιστικά απίστευτο, στην ίδια μοίρα και στο ίδιο λεπτό, ποιον, των τριών πλανητικών κύκλων, Κρόνου Ποσειδώνα του 450 π.Χ., Κρόνου Ποσειδώνα του 1952 και Κρόνου Πλούτονα του 2020. Αν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά, και όμως είναι δυνατόν. Εάν δεν πάμε και στην και αναγυρίσουμε στην σημερινή εποχή, το 17 υδροχώου, δηλαδή εάν πάμε να δούμε τον χάρτη της μισό λεπτό εδώ, της Συνόδου Ποσειδώνα. Βλέπουμε λοιπόν Κρόνου Ποσειδώνα η Σύνοδος 17 του υδροχώου. 19 υδροχώου ήτανε στην περιβόητη Σύνοδο του Κρόνου Πλούτονα που έγινε το μεσοδιάστημα του Κρόνου Ποσειδώνα. Δεν μπορώ να το δείξουμε γιατί είναι φωτογραφία εδώ, αλλά ήταν ακριβώς, είχε άμεση σχέση με το 450 π.Χ. Είναι συγκλονιστική, αν θέλετε, η ταυτοποίηση τριών πλανητικών συνόδων, οι οποίες συνέβησαν μέσα στο χωροχρόνο αυτόν και που είχαν τελικά ένα κοινό παρονομαστή το 22 και 46. Γιατί το κάνουμε αυτό σαν μία αναφορά? Γιατί θέλουμε να δούμε τους κύκλους που παρότι έχουν περάσει τόσα χρόνια, ξαφνικά ενεργοποιούνται πάντα από εκλήψεις. Μην ξεχνάμε ότι στις 12 του Γενάρη είχαμε την έκλειψη αυτή, την περιβόητη ήλιου Κρόνου Πλούτονα Ερμή. Και πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει μεταξύ της συναστρίας του Κρόνου Ποσειδώνα του 1952 με τις 12 Ιανουαρίου του 2020, τι σηματοδοτεί αυτή η Σύνοδος. Κοιτάξτε να δείτε τι συμβαίνει. Ο Κρόνος Πλούτονα στις 22 του Εγώκερο, στις 22 και 46 του Ζυγού, τετραγωνίζει ουσιαστικά ο ένας πλανητικός κύκλος τον άλλο πλανητικό κύκλο. Είναι συγκλονιστικό. Και βλέπουμε ότι ο ήλιος Πλούτονας είναι επάνω στη σελήνη του άλλου πλανητικού κύκλου. Μέσα ο εσωτερικός κύκλος αυτός δηλαδή εδώ είναι η σύνοδος του Κρόνου Ποσειδώνα στο Νοέμβριο του 1952. Ο εξωτερικός είναι ουσιαστικά ο κύκλος της 12ης Ιανουαρίου του 2020. Παρατηρούμε λοιπόν όλη αυτή τη δυναμική που υπάρχει μεταξύ τους και εδώ μία άλλη όψη έχουμε, τη σελήνη να είναι σε σύνοδο με τον νότιο δεσμό, που σημαίνει ότι υπάρχουν συνδέσεις με το παρελθόν. Αυτό κάνει ο νότιος δεσμός. Εδώ λοιπόν έχετε μία απτή απόδειξη. Όταν λέμε ότι ο νότιος δεσμός εκφράζει πράγματα του παρελθόντος, ημιτελείς καταστάσεις ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να συμβαίνει με το παρελθόν, δίνεται εδώ η παρουσία της σελήνης και η συναστρία αυτών των δύο κύκλων δίνει τη μεγαλύτερη απόδειξη ότι πράγματι το σύμπαν λειτουργεί και όχι μέσα στα τακτά χρονικά
όρια τα οποία έχουμε συζητήσει, γιατί πολλοί αστρολόγοι λένε ότι ξέρετε κάτι, ένας κύκλος κρατάει 20-30 χρόνια και τελειώνει η ιστορία. Δεν νομίζω ότι τελειώνει η ενέργεια ούτε των εκλήψεων, ούτε των πλανητικών συνόδων, ούτε των νέων σελήνων, απλά ενεργοποιεί μία την άλλη όταν συμβεί ένα πιο ανώτερο γεγονός. Είτε είναι μία έκλειψη, είτε είναι ένας κύκλος, το ένα συνδέεται με το άλλο. Έτσι συμβαίνει και στη ζωή, την οποία αντιστοιχώς δεν την κατανοούμε, ότι έχουμε έρθει και ξαναέρθει και υπάρχουν πολλές προγενέθλιες εκλήψεις, οι οποίοι αν τις πάμε στο παρελθόν 600 και 700 χρόνια πίσω, θα μας δώσουν εξηγήσεις το πότε τελειώσαμε μια ζωή, πότε ξαναμπήκαμε σε μια φάση δημιουργίας καινούργιας, κουλουπού κουλουπού, αλλά αυτό είναι κάτι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Γιατί επειδή οι σύνοδοι αυτοί υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν και έχουν άμεση σχέση μεταξύ τους, και επειδή εδώ έχουμε μία απτή απόδειξη αυτής ακριβώς της κατάστασης, το πώς συνδέονται κύκλοι και τα δεινά τα οποία έφεραν, και μην ξεχνάμε ότι η μία γρίπη, η γρίπη του 52 δηλαδή, μας έφερε την ασιατική γρίπη, και την του 58 νομίζω, έχει άμεση σχέση σαν συμπτώματα, θα λέγαμε, και με το λοιμό των Αθηνών, που είχαν τα ίδια αναπνευστικά προβλήματα, και με τον COVID που παρουσιάστηκε το 2020. Η ασιατική γρίπη το 1957, το 57 νομίζω ότι έγινε, και η ασιατική γρίπη και η ισπανική γρίπη του 1918, όσο περίεργο και αν φαίνεται, είχαν αφετηρία την Κίνα. Και μάλιστα εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο από τη μεταφορά που έγινε από Κινέζους εργάτες, υπήρχε και τότε μεταναστευτικό προφανώς, από τον Καναδά προς την Αμερική και γενικότερα προς όλη την Ευρώπη, με αποτέλεσμα η Ισπανία. Στην Ισπανία έγινε το μεγαλύτερο κακό, και αυτό και ονομάστηκε Ισπανική γρίπη, αλλά η βάση της είναι η Κίνα, όπου η Κίνα ευθύνεται και για την Ασιατική γρίπη το 1957, όπου ξεκίνησε από το Hong Kong βέβαια και διέλυσε όλο το σύστημα, επιφέροντας πάρα πολλούς θανάτους μετά στην Ευρώπη, στην Αγγλία και ειδικά στην Αμερική, όπου έγινε καταστροφή. Άρα εδώ βλέπουμε ένα κοινό παρονομαστή λοιπόν, μέχρι στιγμής, ότι έχουμε την Κίνα να παίζει ένα περίεργο παιχνίδι στη συνύπαρξη των ασθενειών με τις πλανητικές συνόδους, μέσα σε όλη τη διαδικασία του χωροχρόνου αυτού, του οποίου από το 450 π.Χ. όπως είπα μέχρι το 2020. Πάμε να δούμε λοιπόν εδώ τώρα το κερασάκι της τούρτας, που είναι ο χάρτης της Κίνας, άσχετα αν έχει γίνει το 1949 και μια προϊστορία βέβαια, αλλά εμείς πιάνουμε το χάρτη της που έχουμε σαν 1η Οκτωβρίου του 1949. Εδώ είναι ο χάρτης της Κίνας και προσέξτε παρακαλώ τι βλέπουμε. Εδώ βλέπουμε το Δία, που είναι αν θέλετε στο 12ο οίκο των ασθενειών της Κίνας, στις 22 μοίρες του εγώκερου και 35 πρώτα, δηλαδή 11 μόνο πρώτα λεπτά διαφορά από τις 22 και 46, το μεσοδιάστημα δηλαδή του χρόνου Πλούτονα, που επικρατεί σε όλες τις πανδημίες και σε όλες τις πλανητικές αυτές συνόδους. Κρατήστε και το 17 του λιονταριού, που μας δείχνει εδώ πάλι σχέση με τη Σελήνη, όπως θυμόσαστε το 2020, στην σχέση του που ήταν σε σύνοδο, και με αντίθεση με του 1952, αλλά εδώ θα δούμε, αυτό κρατήστε το, γιατί έχει και συνέχεια η θέση της Σελήνης εδώ στις 3 του Υδροχώου, έχει άμεση σχέση με την σύνοδο του 1917. Κατά ένα περίεργο τρόπο οι πλανήτες ενώνονται μεταξύ τους και ξυπνάει ο ένας τον άλλον. Αυτό λέω, ενεργοποιούνται οι σύνοδοι και δεν σταματούν ποτέ να επιφέρουν πράγματα και καταστάσεις μέσα στο χρονικό αυτό περιθώριο, το οποίο κινούνται. Εδώ λοιπόν, γιατί τώρα το συζητάμε όλο αυτό και γιατί ξεκίνησε σε μένα η περιέργεια να εξερευνήσω όλη αυτή τη διαδικασία.
για το ότι δεν πιστεύω ότι οι πλανητικές σύνοδοι έρχονται τυχαία και φέρνουν τα γεγονότα απλώς τυχαία. Και ότι αυτά γίνονται και κάποια συγκεκριμένη στιγμή και όλοι μας έχουμε πει: Α, ήταν ήρθε μια αρρώστια για χι λόγους. Οι αρρώστιες έρχονται γιατί πρέπει να μας δείξουν κάτι. Προφανώς έχουν μια άλλη είδους διαδικασία. Είναι η ανταπόκριση, αν θέλετε, η αντίδραση μάλλον του σύμπαντος στο πώς ουσιαστικά. Για το πόσο ουσιαστικά ενοχλείται από τον τρόπο που διαμορφώνουμε εμείς το περιβάλλον μας και προσπαθεί αυτή με τον τρόπο της να διορθώσει τα πράγματα. Αυτή είναι μια ερμηνεία δική μου, σε κάποιους μπορεί να αρέσει, μπορεί κάποιους να μην αρέσει, αλλά νομίζω ότι αυτό μπορεί να συμβαίνει. Φεύγουμε λοιπόν από εδώ και πάμε να δούμε τη σχέση, γιατί όπως σας είπα, εγώ κάθισα να ασχοληθώ. Το 2026, στις 20 του Φλεβάρι του 2026, έχουμε μία σύνοδο Κρόνου Ποσειδώνα. Να υπενθυμίσουμε ότι Κρόνος Ποσειδώνας είναι ο άξονας των ασθενειών και της σύγχυσης επίσης και των ταραχών των οποίων μπορεί να φέρνει και ο οποίος τετραγωνίζει, παρακαλώ, την σύνοδο Κρόνου Πλούτονα, η οποία έγινε το 1915 και ενεργοποιήθηκε το 1917, φέροντας και την Ισπανική γρίπη, όπως ανέφερα, αλλά γενικότερα έχει φέρει πολλές αναστατώσεις από αυτή η Κρόνου Πλούτονα τότε, με αρκετούς θανάτους, οι οποίοι το 1918 δηλαδή διέλυσαν την Ευρώπη κυριολεκτικά. Και είχαμε και την πρώτη εμφάνιση της χολέρας. Εδώ λοιπόν έχουμε ότι η σύνοδος αυτή γίνεται Κρόνου Ποσειδώνα στις 0 των... αυτός είναι μάλλον ο πίνακας, ο μετέπειτα. Θα πάμε να δούμε αυτόν εδώ πρώτα για να δούμε τι μας φέρνει. Αυτό λοιπόν η Κρόνου Ποσειδώνα σύνοδος γίνεται στη μηδενική του κρυού. Όταν λέμε κάτι ότι γίνεται στη μηδενική του κρυού, είναι κάτι το οποίο ξεκινάει στη μηδέν μοίρα του κρυού και έχει μία διάσταση παγκοσμιοποίησης, μία διάσταση η οποία παίρνει συμπαντικό χαρακτήρα, παίρνει πλανητικό χαρακτήρα, παίρνει δημοσιότητα. Βέβαια, όταν συμβαίνει σε ένα άτομο, δεν το απασχολεί όλο το σύμπαν, αλλά ένα γεγονός το οποίο συμβαίνει έχει τέτοιου είδους διαστάσεις. Εδώ λοιπόν έχουμε τον Κρόνο Ποσειδώνα και βλέπουμε και τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα σε μία όψη 45 μοιρών με τον ήλιο Πλούτονα. Ο ήλιος Πλούτονας εδώ μαζί με τον Ποσειδώνα είναι λίγο περίεργη κατάσταση και μία όψη και μας βάλει σε καχυποψία ότι θα συμβεί κάποιο πολύ περίεργο και ιδιόρυθμο γεγονός, ένα γεγονός το οποίο θα έχει πολύ μεγάλη, αν θέλετε, θα επιφέρει πάρα πολλές ζημιές, πάρα πολύ προβληματισμό στην κοινωνία. Προσπαθώ να είμαι λίγο στα λόγια μου χαμηλών τόνων, γιατί ξέρω ότι κάποιοι μπορεί να πάλι να αρχίσουν να παρερμηνεύουν καταστάσεις και να λέω ότι τρομάζω τον κόσμο. Είναι ένα, ο Έμπερτιν το παρουσιάζει αυτό σαν ένα ιδιόρυθμο μαρτύριο. Είναι μια υπονόμευση ουσιαστικά της υγείας η οποία γίνεται ή των επαγγελμάτων ή μπορεί και των δύο μαζί. Εδώ λοιπόν ας το αφήσω αυτό εδώ. Απλώς να το καταθέσουμε, είναι κάτι που θα αφορά το 2026, αλλά το μέλλον είναι κοντά και δεν νομίζω ότι μπορούμε να το παραβλέψουμε, γιατί θα έχει ίσως κάποια συμπτώματα τα οποία θα μας απασχολήσουν. Προσπαθώ να κατανοήσω τι πρόκειται να συμβεί, αλλά φοβάμαι να τα επικοινωνήσω, γιατί ξέρω ότι πάντοτε θα πούνε κάποιοι ότι τρομάζω τον κόσμο ή ότι πιστεύω αυτές τις βλακίες, γιατί πολλοί κόσμος δεν πιστεύει αυτές την αστρολογία, γιατί πιστεύει ότι είναι βλακίες. Κατά πόσο είναι βλακίες το αποδεικνύουμε εδώ. Το 2026 λοιπόν βλέπουμε ουσιαστικά την παρέμβαση του ουρανού, ο οποίος βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στον Ισημερινό από latitude. Έχω εξηγήσει και σε άρθρο μου μέσα στο astropolis.gr περί των επιδημιών και για τον τρόπο που λειτουργούν, δεν είναι επί της παρούσης, αλλά εδώ βλέπουμε ότι όντως λειτουργεί ο ουρανός πολύ κοντά, είναι 10 πρώτα ουσιαστικά κοντά στον Ισημερινό και υπάρχουν πολλά προβλήματα, έχετε ποντά κοντά προς τη Γη και εδώ βλέπουμε από declination, που σας έχω μιλήσει για τα declination, τις αποκλίσεις δηλαδή που υπάρχουν σε γεωγραφικό μήκος και πλάτος, εδώ είναι ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας ξανά. Είναι σε μία, αν θέλετε, παραλληλία που λέμε στην αστρολογία και η οποία όταν γίνεται δεν είναι και πολύ ευχάριστη.
Εάν πάμε να δούμε όμως και κάτι άλλο, έχουμε Άρη Ποσειδώνα επίσης σε παραλληλία με τον Άρη Κρόνο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Άρη Ποσειδώνα, Άρη Κρόνο και εδώ πέρα με τους δεσμούς. Αυτό θα σας πω δεν είναι μια καλή, αν θέλετε, στιγμή. Δείχνει ο Άρης Ποσειδώνας τουλάχιστον, θα το πω με λίγα λόγια, είναι λίγο μολυσματικός. Άρα εδώ πέρα πιστεύω ότι κάτι μπορεί να γίνει το οποίο θα επιφέρει μόλυνση. Και πολύ φοβάμαι ότι επειδή μπορεί να είναι σε ζώδιο του νερού που γίνεται στον οίκο των προηγούμενων συνόδων, πολύ φοβάμαι ότι μπορεί να έχει σχέση και με νερό. Δηλαδή ίσως μπορεί να αντιμετωπίσουμε μία επιδημία ή κάποιο πόλεμο βιολογικό κατά κάποιο τρόπο που να έχει σχέση με μόλυνση των υγρών ή των υδάτων ή κάτι άλλο. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε στο μέλλον. Για του λόγου του αληθές, πάω εδώ να σας δείξω το 1917 που έγινε ενεργοποιήθηκε, αν θέλετε, η σύνοδος του Κρόνου Ποσειδώνα που έφερε όλη αυτή την... ο Ποσειδώνας με τον Κρόντας 4 λιονταριού. Έφερε μια άλλη διάσταση των πραγμάτων. Έφερε και την πρώτη ουσιαστικά περίπτωση, όπως είπα, της χολέρας. Εδώ λοιπόν μπορεί να έχουμε μία άλλη, η οποία ήταν μολυσματική επίσης, έτσι. Δεν λέω ότι είναι το ίδιο πράγμα, αρκετά έχουμε παρεξηγηθεί. Λέω ότι απλώς πώς συνδέονται κάποια γεγονότα μαζί τους. Εδώ λοιπόν έχουμε πάλι την απόκριση, συμμετέχουμε τον Πλούτονα μαζί με τον Ποσειδώνα σε παραλληλία με τον Κρόνο. Έχουμε δηλαδή πάλι συνεύρεση των τριών πλανητών, Κρόνου, Ποσειδώνα και Πλούτονα, οι οποίοι υπάρχουν εδώ επίσης και από την σε παραλληλία, από latitude, πολύ κοντά στον Ισημερινό, οπότε αυτό δεικνύει ότι κάτι εκεί θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και εδώ έχουμε και Κρόνο Ουρανό και Κρόνο Ποσειδώνα στο latitude, το οποίο επίσης είναι πολύ επικίνδυνο. Όταν πλησιάζουν οι πλανήτες κοντά προς τον Ισημερινό, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και περίεργα και προμηνύουν γεγονότα. Αυτό λοιπόν είναι ένα κομμάτι το οποίο με απασχόλησε και το έψαξα και εδώ έκανα μία συναστρία η οποία είναι περίεργη για να δούμε τη συναστρία του Κρόνου Ποσειδώνα, ο οποίος έγινε το 1917, παρακαλώ, και ενεργοποιήθηκε το 18, όπως σας είπα, που έφερε την Ισπανική γρίπη. Και εδώ τι βλέπουμε. Κρόνο Ποσειδώνα στις 4 του λιονταριού. Θυμηθείτε τη σελήνη της Κίνας στις 3 του υδροχώου, ακριβώς απέναντι. Και εδώ βλέπουμε και Άρη Ουρανό, ο οποίος θα υπάρξει σε σχέση με στις 20 Φλεβάρου του 26, ο Άρης πάει και κάθεται ακριβώς σύνοδος στην ίδια μοίρα στις 22 του υδροχώου πάνω στον ουρανό, ενεργοποιώντας ουσιαστικά εκείνη τη σύνοδο Κρόνου Ποσειδώνα του 1917. Έχουμε λοιπόν τον Άρη να ενεργοποιεί και τον Πλούτονα επίσης 4 απέναντι από τον Κρόνο Ποσειδώνα του 1917 και οι δύο μαζί αυτοί πάνε και πιάνουν η σύνοδος Κρόνου Ποσειδώνα του 2026 ενεργοποιεί και την σύνοδο Κρόνου Ποσειδώνα του 17 αλλά και τη σύνοδο Κρόνου Πλούτονα του 1915. Και εδώ αρχίζει το περίεργο. Αυτό θέλει προσοχή. Όλα αυτά μπορεί να σας φαίνονται κουραστικά, μπορεί να σας φαίνονται περίεργα. Δεν μπορούν να αναλυθούν όλα σε ένα βίντεο γιατί θα κουραστούν περισσότερο. Δεν σας έχω βάλει καν μεσοδιαστήματα γιατί εκεί θα μπλέξουμε και αν δείτε τι υπάρχει εκεί θα αρχίσουμε, λέω, να ανησυχούμε. Το γεγονός είναι ότι το 2026 και μετά που θα μας σημάνει πότε θα αρχίσει ουσιαστικά να λειτουργεί η σύνοδος αυτή και τι θα επιφέρει, θα πρέπει να είναι το επίκεντρο της προσοχής μας εκείνο το διάστημα και να δούμε τα γεγονότα τότε με μεγαλύτερη προσοχή, αλλά είναι σίγουρο ότι μετά το 2026 κάτι βαρύ θα μας απασχολήσει. Αυτή δυστυχώς είναι η κατάσταση και πάμε στο 1915 που είναι η σύνοδος Κρόνου Πλούτονα για να σας δώσω να καταλάβετε κάτι, η οποία έρχεται και ουσιαστικά τετραγωνίζεται, έγινε στις 0 του καρκίνου και αυτή η σύνοδος Κρόνου Ποσειδώνα
που θα γίνει το 2026 γίνεται στη μηδενική του κρυού. Έχουμε λοιπόν πάνω στις μηδέν μοίρες που είναι πάρα πολύ σημαντικές ενεργοποίηση δύο κοσμικών πλανητικών συνόδων. Κοιτάξτε το 2015 τι βλέπουμε. Έχουμε λοιπόν τον Πλούτονα στις 18 και 14 πάνω στο μεσοδιάστημα παραλληλία με τον Άρη Κρόνο. Έχουμε Άρη Κρόνο Πλούτονα λοιπόν σε παραλληλία. Το έχουμε πει και στις εκλήψεις τότε να κάναμε για το μάτι, είναι θάνατος μεγάλου αριθμού ατόμων, όπως και έγινε τότε. Εύχομαι να μην συμβεί τώρα και να μην παρουσιαστεί. Εδώ έχουμε επίσης ότι και μία ανάμιξη του ήλιου που συνέβη το 19-39, γιατί είναι και αυτό σε παραλληλία, τον Ερμή εκτός ορίων, φυσικά πήρε άλλες διαστάσεις. Και εδώ πάλι οι τρεις συνήθεις ύποπτοι, Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδώνας, που είναι πολύ κοντά στη μηδενική μοίρα, κοντά στον σημερινό που έφεραν τα γεγονότα. Εύχομαι η ενεργοποίηση αυτή που θα γίνει να μην είναι τόσο επώδυνη. Και θα ήθελα να κλείσουμε με αυτή τη συναστρία της, αν θέλετε, τη συνόδου του 1915 Κρόνου Πλούτονα, εδώ είναι, Κρόνος Πλούτονα στη μηδέν του καρκίνου, ο εσωτερικός κύκλος, και εδώ 20 Φλεβάρι του 26, η Δίας Ποσειδώνας Κρόνος στη μηδενική του κρυού στον τρίτο οίκο της προηγούμενης δηλαδή συνόδου και σε ζώδιο του νερού. Γι' αυτό μίλησα για νερά, ότι φοβάμαι ότι μπορεί να έχει σχέση με το νερό και με τον Άρη Ποσειδώνα, ο οποίος όπως είδαμε προηγουμένως είχε μια παρέμβαση η οποία θεωρείται μολυσματική. Και αυτό είναι λίγο περίεργο. Αυτή λοιπόν η συνύπαρξη του 1915 και του 2026, το τετράγωνο που κάνουν μεταξύ τους οι δύο αυτοί πλανητικοί σύνοδοι, βλέπουμε ότι συναστριακά έχουμε ορισμένα προβλήματα. Έχουμε τον Άρη Πλούτονα πάνω στον ουρανό, δεν είναι καλό. Δεν θα σας πω λεπτομέρειες, δεν είναι καλό. Όπως επίσης έχουμε και τον ουρανό στις 27 του Ταύρου πάνω στον Άρη Κρόνο ουρανό, πάνω στον Αφροδίτη Πλούτονα, πάνω στον Ήλιο, πάνω στον Άρη Πλούτονα της Μίας. Ο ουρανός λοιπόν έρχεται εδώ πέρα και κάνει, θα έλεγα, αρκετά μεγάλη ζημιά. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Με την έννοια δηλαδή ότι είναι δύο κύκλοι οι οποίοι βρίσκονται σε τετράγωνη όψη, σε δύσκολη όψη και θα απαιτήσει πάρα πολλά πράγματα. Επίσης βλέπουμε ότι ο Άρης Ποσειδώνας, έχουμε εδώ Άρη Ποσειδώνα και Άρη Κρόνο σε σύνοδο το 2026, έχουμε το μεσοδιάστημα Άρη Κρόνου, Άρη Ποσειδώνα, και ο Άρης Ποσειδώνας εδώ μας δεικνύει πάλι τη μόλυνση, και ο Άρης Ποσειδώνας είναι τετράγωνο με τον Άρη Ποσειδώνα επίσης της προηγούμενης του 1915. Εδώ η μόλυνση θα είναι αρκετά σοβαρή. Ας προφυλαχθούμε, ας πάρουμε τα μέτρα μας, μην μένουμε αχαλήνωτοι μέσα στο περιβάλλον, γιατί θα βρεθούν πάρα πολλά προβλήματα, και επίσης και ο Άρης Ποσειδώνας σε τετράγωνο με τον Άρη Κρόνο. Υπάρχει μία σύγκρουση εδώ πέρα πάρα πολλών στοιχείων. Εάν σας τα ανέλυα ένα-ένα, θα γινόταν ήδη το μυαλό σας μπορεί να γίνει καζάνι, το καταλαβαίνω, αλλά όπως έγινε και το δικό μου, αλλά πραγματικά προσπαθώ με έναν τρόπο όσο μπορώ να γίνω πιο κατανοητός, που δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνω, γιατί για κάποιον που δεν γνωρίζει αστρολογία είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατανοήσει όλα αυτά τα σύμβολα, το καταλαβαίνω, αλλά από την άλλη δεν μπορούμε να τα αφήσουμε ανερμήνευτα, γιατί μπορεί να μας δείξουν έναν τρόπο να μπορέσουμε τουλάχιστον να αποφύγουμε κάποια πράγματα, αν μπορούμε να αποφύγουμε, που δεν μπορούμε να αποφύγουμε, αλλά το λέμε, μπορούμε να αποφύγουμε, ή να προστατέψουμε κατά κάποιο τρόπο κάποιες καταστάσεις. Το 2026 και μετά λοιπόν θα είμαστε πάλι τότε σε μια επαφή να συζητήσουμε, αλλά πολύ φοβάμαι ότι το νερό θα παίξει κυρίαρχο ρόλο, ή η τότε καταστάσεις οι οποίες μπορεί να διέπουν τον πλανήτη να είναι τόσο θα έλεγα ανησυχητικές, με γεγονότα τα οποία μπορεί να απειλούν τη ζωή μας, την πατρίδα μας, την οικογένειά μας, όχι μόνο εδώ, γενικότερα σε όλο τον κόσμο, και να επιφέρουν προβλήματα τα οποία θα μας απασχολήσουν. Ας μην όμως ταλαιπωριόμαστε, μέχρι τότε έχουμε καιρό. Μέχρι τότε εσείς μπορείτε να παρακολουθείτε εδώ το astropolis.gr, να εγγραφείτε στο Astropolis TV, να παρακολουθείτε και να συζητάμε όποτε θέλετε διάφορα γεγονότα, διάφορες, ό,τι σας απασχολεί, απορίες που μπορεί να έχετε.
Είμαστε εδώ για να κάνουμε ακριβώς αυτό το διάλογο μέσω του διαδικτύου, για να μπορέσουμε να λύσουμε καταστάσεις που μας απασχολούν και να μπορέσουμε να βρούμε ένα κοινό κώδικα επικοινωνίας, γιατί η αστρολογία αυτό προσπαθεί να επιβάλλει. Τον κώδικα επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων, όπου αντί να μας χωρίζουν πράγματα, να μας ενώνουν η ουσία του σύμπαντος και των πλανητών που διέπουν το γαλαξιακό μας σύστημα. Σας ευχαριστώ και απόψε για την παρουσία σας. Σας ευχαριστώ για την όμορφη βραδιά. Σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά και μέχρι τότε μην ξεχνάτε να γραφτείτε στο Astropolis TV και το astropolis.gr. Να είστε καλά και ειρήνη μέσα στην ψυχή σας. Και αγάπη για όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Γεια σας.